Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο του Ερνέστο Σάββατο που λέγεται «Το Τούνελ». Εδώ έχω την ισπανική έκδοση. Φαίνεται καλά. Mm-hmm. Εδώ έχω την ισπανική έκδοση. Η ελληνική έκδοση είναι από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Φαίνεται εδώ. Αν και λατρεύω πάρα πολύ αυτό το εξώφυλλο. Είναι η ισπανική έκδοση του 1918. Είναι εκδομένο στην Ισπανία και όποιος θέλει να το διαβάσει είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει σημειώσεις. Είναι σχολιασμένη έκδοση με σημειώσεις. Και επίσης σημειώνει κάποιες λατινοαμερικάνικες λέξεις που δεν χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά ισπανικά. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αν θέλετε να το διαβάσετε στα ισπανικά. Επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη εισαγωγή. Βασικά είναι περίπου όσο μεγάλη είναι το βιβλίο. Να φανταστείτε το πραγματικό βιβλίο αρχίζει στη σελίδα 63. Και έχω και ένα πολύ ωραίο σελίδο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το βιβλίο ανήκει στον υπαρξισμό, έχει γραφτεί από τον Ερνέστο Σάββατο το 1948, νομίζω, λίγο μετά από την έκδοση του Ξένου, του Καμί, το πολύ γνωστό γαλλικό βιβλίο, και θα σχολιάσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές κατά τη δική μου άποψη. Να σας πω ότι δεν είμαι φιλόλογος, δεν έχω σπουδάσει λογοτεχνία, δεν έχω καμία σχέση με αυτό το τομέα, απλά μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω βιβλία και απλά σας λέω την άποψή μου, η οποία πιθανότατα είναι λάθος, αλλά η υπόθεση αυτού του βιβλίου αρχίζει λέγοντάς μας ότι είναι η εξιστόρηση μίας δολοφονίας. Ένας ζωγράφος έχει σκοτώσει μία γυναίκα και στο βιβλίο αυτό θα μας διηγηθεί με ποιον τρόπο τη σκότωσε, γιατί τη σκότωσε και τη σχέση που είχαν μεταξύ τους. Ο ζωγράφος είναι ο Χουάν Παύλο Καστέλ και η γυναίκα που σκότωσε είναι η Μαρία Ιρυπάρνε. Αρχίζει το βιβλίο αποκαλύπτοντάς μας ότι αυτός ο φόνος έχει γίνει και ότι ο ζωγράφος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, οπότε δεν σας κάνω κάποιο spoil. Στη συνέχεια αρχίζει και στα πρώτα κεφάλαια μας περιγράφει την οπτική αυτού του ανθρώπου απέναντι από τη ζωή, ότι συχαίνεται τους ανθρώπους, είναι μισάνθρωπος, δεν θέλει να βγει έξω, απεχθάνεται τις συγκεντρώσεις των ανθρώπων, μας λέει ότι δεν μ' αρέσει να πηγαίνω σε μέρη με πολύ κόσμο. Ήταν γενικά μπροστά από την εποχή του, του 48, είχε προβλέψει τον κορονοϊό, όπως ας πούμε ο Αστερίξ και ο Βελίξ. Μιλά για τον κορονοϊό, ο οποίος έρχεται και θα βάλει σε όλους μάσκες. Ε? Και φωνάζει ο κόσμος όλος, αφού νικά ο κορονοϊός. Κορονοϊούς, 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 κορονοϊούς. Κορονοϊούς, κορονοϊούς. Και ναι. Για να έχουμε και λίγη υποψία. Τέλος πάντων, αυτός ο μισάνθρωπος, μια μέρα, είναι ζωγράφος προφανώς, μια μέρα βρίσκεται στην έκθεση ζωγραφικής που έχει οργανώσει ο ίδιος με δικούς του πίνακες και εντοπίζει μία γυναίκα μπροστά από ένα πίνακά του να κοιτάζει μία λεπτομέρεια που κανείς άλλος δεν πρόσεξε. Ο πίνακας αυτός λεγότανε η μητρότητα και το στοιχείο αυτό που ο ίδιος θεωρούσε το κλειδί για την ερμηνεία του πίνακα ήταν ένα παράθυρο στο φόντο, πίσω από μία μητέρα που έπαιζε με το παιδί της. Ένα παράθυρο λοιπόν από το οποίο φαινόταν μία γυναίκα μόνη της να ταινίζει τη θάλασσα και είναι ακριβώς η απεικόνιση που έχει το συγκεκριμένο εξώφυλλο. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ενώ η ελληνική έκδοση δεν αρέσει και ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων. Οπότε, γνωρίζει αυτή τη γυναίκα εκεί πέρα, αλλά δεν της μιλάει και επί μήνες ολόκληρους τη σκέφτεται,
σκέφτεται ότι θέλει να την πλησιάσει, να της μιλήσει, αλλά δεν ξέρει ούτε ποια είναι, ούτε πώς τη λένε, ούτε γιατί βρέθηκε εκεί. Και επί μήνες ολόκληρους κάνει σενάριο στο μυαλό του, το πώς θα τη συναντήσει, το τι θα πούνε όταν θα συναντηθούν, με κάθε λεπτομέρεια, ότι ας πούμε με το που θα συναντηθούν θα μιλήσουν για τον σουρεαλισμό ή απλά θα τη ζητήσει κατευθύνσεις στο δρόμο, πώς μπορεί να πάει στην πλατεία ή πώς μπορεί να πάει σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Όλο αυτό το παρανοϊκό μέσα στο κεφάλι του, και στο τέλος, μετά από μήνες, περπατώντας τυχαία στο δρόμο, τη βλέπει να περπατάει σε ένα δρόμο απέναντί του. Και προφανώς σοκάρεται, τρέχει, τη συναντάει, της μιλάει, λέει μια βλακεία, μετά τρέχει μακριά της γιατί είπε μια βλακεία, αυτή τρέχει από πίσω του γιατί όντως για αυτήν ο πίνακα σήμαινε κάτι σημαντικό και τέλος πάντων αρχίζουν μια σχέση η οποία καταλήγει στο φόνο της. Δεν σας κάνω spoil, είναι κυριολεκτικά η πρώτη φράση του βιβλίου. Θα ήθελα να μιλήσουμε για το βιβλίο μέσα στο πλαίσιο το οποίο ανήκει, το οποίο είναι ο υπαρξισμός, και να το αντιπαραβάλουμε με ένα άλλο βιβλίο, ο Ξέτον Ξένο, του Καμί, σε μια πολύ ωραία γαλλική έκδοση. Όταν διάβαζα το Τούνελ, έχει πολλά χρόνια που έχω διαβάσει το Ξένο, αλλά όταν διάβαζα το Τούνελ, μου θύμισε, κατά κάποιο τρόπο, τον Ξένο, όχι τόσο στον τρόπο που γράφει, όσο στην γενική οπτική του απέναντι στη ζωή. Η γενική οπτική του απέναντι στη ζωή είναι κάτι τελείως μακριά από την πραγματικότητα. Και ο χαρακτήρας του Ξένου και ο χαρακτήρας του Τούνελ μοιράζονται την ίδια απορία απέναντι στη ζωή. Η ζωή για αυτούς είναι κάτι το τελείως ακατανόητο, κάτι το οποίο δεν μπορούν να συλλάβουν, και αυτό τους κάνει να μην μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά στον κόσμο. Πιστεύω ότι ο Σάββατο, γιατί το Τούνελ έχει γραφτεί 2 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά, μετά τον Ξένο, είχε διαβάσει τον Ξένο και αποφάσισε να γράψει κάτι αντίστοιχο, αλλά το αντίστροφο. Και θα το εξηγήσω αμέσως και θέλω να σας διαβάσω τις φράσεις με τις οποίες αρχίζει αντίστοιχα το Τούνελ και ο Ξένος. Θα το διαβάσω στα ισπανικά και στα γαλλικά και θα έχουμε υπότιτλους από κάτω, γιατί δεν έχω τις ελληνικές εκδόσεις δυστυχώς, αλλά και δεν είμαι καλός στις μεταφράσεις εκείνη τη στιγμή, οπότε ναι. Λοιπόν, το Τούνελ αρχίζει λέγοντας: «Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona». Το οποίο είναι μια γενικά γνωστή αρχή βιβλίου, αλλά η πιο γνωστή αρχή βιβλίου φυσικά είναι του Ξένου. «Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas». Για μένα είναι 2 αντίθετες αρχές. Ο Ξένος αρχίζει με μία αμφιβολία ότι η μαμά πέθανε, αλλά δεν ξέρω αν πέθανε σήμερα ή αύριο. Επίσης, γράφει πάρα πολύ απλά. Γράφει με έναν τρόπο βασικά που οι Γάλλοι δεν γράφουνε, μόνο μιλάνε, γιατί οι Γάλλοι έχουνε ένα χρόνο τέλος πάντων που το χρησιμοποιούν μόνο όταν γράφουν ηθιστορήματα, και αυτό το βιβλίο δεν χρησιμοποιεί αυτό το χρόνο. Είναι πάρα πολύ απλά γραμμένο, είναι γραμμένο όπως μιλάμε και όχι όπως γράφουμε, και αρχίζει έτσι από την αρχή. Στο Τούνελ αρχίζει με μια απόλυτη βεβαιότητα ότι ο φόνος αυτός έγινε, ξέρω πότε έγινε, εγώ τον έκανα και όλοι ξέρετε τα πάντα γι' αυτόν, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο για το πρόσωπό μου, γιατί όλοι με ξέρετε. Το μόνο που χρειάζεται να πω είναι το όνομά μου και με ξέρετε, γιατί είναι τόσο γνωστή η υπόθεση του θανάτου. Ενώ στον Ξένο, κανείς δεν ξέρει τίποτα για τη μαμά που πέθανε. Έτσι λοιπόν, η έμφαση είναι διαφορετική
κατά τη γνώμη μου πάντα, στα δύο βιβλία, το τούνελ κινείται σε δύο άξονες. Από τη μία μεριά έχουμε τη λογική και από την άλλη το σουρεαλισμό. Το τούνελ για μένα είναι ένα αντίστροφο αστυνομικό μυθιστόρημα. Ξέρουμε ποιος έκανε το φόνο, ξέρουμε ότι ο φόνος έγινε, ξέρουμε ποιος έκανε το φόνο, αλλά δεν ξέρουμε γιατί έγινε ο φόνος, ποια ήταν η λογική του δολοφόνου. Δεν μας νοιάζει η εξωτερική λογική, η οποία χρησιμοποιείται, ας πούμε, σε βιβλία της Αγκάθα Κρίστη ή ο Σέρλοκ Χόλμς, το Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, για να βρεις ποιος έκανε το φόνο. Μας νοιάζει η εσωτερική διεργασία στο κεφάλι του δολοφόνου. Ο δολοφόνος είναι ένα παρανοϊκό άτομο, το οποίο βασικά έχει σχιζοφρένεια. Νομίζω ότι συμφωνούν οι περισσότεροι αναλυτές του συγκεκριμένου βιβλίου ότι ο χαρακτήρας αυτού του βιβλίου πάσχει από σχιζοφρένεια. Και προσπαθεί με αναλυτική μέθοδο και με deduction, όπως τα έκανε ο Sherlock Holmes ή ο Ηρακλής Πουαρό, να ανακαλύψει όλες τις λεπτομέρειες της ζωής της γυναίκας που τον ενδιαφέρει, που είναι η γυναίκα που στο τέλος σκοτώνει. Απλά οι διεργασίες αυτές είναι τόσο απομακρυσμένες από την πραγματικότητα που καταλήγουν να είναι τελείως κενές. Διαβάζοντάς το, είναι σαν να διαβάζεις την εξιστόρηση μιας τελείως παράλογης σκέψης γεμάτη με εικασίες που όμως ο χαρακτήρας αυτός θεωρεί σαν αλήθεια. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Βρίσκονται σε ένα παγκάκι με αυτή τη γυναίκα, με τη Μαρία Ριμπάρνε, και συζητάνε για κάτι, για το αν τη ρωτάει μάλλον, αν τον αγαπάει, και αυτή λέει ναι, αλλά δεν είχε φώτα. Και εκείνη τη στιγμή αυτό σκέφτεται ότι αυτή γελάει μαζί του, ότι χαμογελάει γιατί το λέει ειρωνικά. Και είναι σίγουρος ότι αυτή χαμογελάει. Έτσι βγάζει ένα σπίρτο και ανάβει το σπίρτο και στο φως του σπίρτου βλέπει ότι το πρόσωπο της γυναίκας δεν είναι χαμογελαστό. Αλλά αυτός εντοπίζει στο πρόσωπο στοιχεία που δείχνουν ότι πριν χαμογελούσε, που προφανώς είναι τελείως μα τελείως παράλογο. Αλλά έτσι λειτουργεί η λογική του βιβλίου. Οπότε, ο άξονας που αφορά το αστυνομικό μυθιστόρημα και τη λογική είναι τελείως απομακρυσμένος από την πραγματικότητα και αφορά μόνο τη λογική και τις διεργασίες στον εγκέφαλο του ατόμου που διέπραξε το φόνο, του κεντρικού μας χαρακτήρα δηλαδή. Υπάρχει και ένας άλλος άξονας που είναι ο άξονας του σουρεαλισμού. Έχουμε διαρκώς διηγήσεις ονείρων ή εικόνων πολύ πολύ περίεργων, με αποκορύφωμα την κεντρική εικόνα του βιβλίου που μας δίνεται στις τελευταίες σελίδες, την εικόνα ενός τούνελ, και σε αυτό το τούνελ ζει ο κεντρικός μας χαρακτήρας, γιατί είναι τελείως απομακρυσμένος από την πραγματικότητα. Το κοινό ανάμεσα στο τούνελ και στον ξένο είναι το ότι και οι δύο χαρακτήρες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Το βασικό τους πρόβλημα είναι η μοναξιά. Απλά ο χαρακτήρας του ξένου δεν συνειδητοποιεί τη μοναξιά του σαν κάτι αρνητικό, ή μάλλον συνειδητοποιεί την μοναξιά του σαν κάτι το οποίο απλά υπάρχει και δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό, ενώ ο Χουάν Παύλο στο τούνελ συνειδητοποιεί την μοναξιά του σαν ανωτερότητα. Είναι έξω από τον κόσμο γιατί είναι ανώτερος από τον κόσμο. Η μοναξιά του αυτή έχει σχέση με την έλλειψη επικοινωνίας με τον κόσμο, όπως ακριβώς και στον ξένο. Υπάρχει μια έλλειψη επικοινωνίας με τον κόσμο, πράγμα που κάνει και τους δύο χαρακτήρες να μην καταλαβαίνουν στην ουσία τον κόσμο, να μην μπορούν να καταλάβουν για ποιον λόγο οι άνθρωποι κάνουν αυτά που κάνουν.
Κατά τη γνώμη μου, ο χαρακτήρας του Σάββατο φτάνει πιο κοντά στη συνειδητοποίηση του ότι αυτή του η απομάκρυνση από τον κόσμο είναι κάτι αρνητικό, είναι κάτι το οποίο του φέρνει δυστυχία στα περισσότερα χρόνια της ζωής του και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτή την εικόνα. Στο τέλος λοιπόν του βιβλίου, λίγο πριν σκοτώσει την Μαρία, φαντάζεται τον εαυτό του μέσα σε ένα τούνελ. Αυτό το τούνελ είναι ανήκει μόνο σε αυτόν, δεν βρίσκει καθόλου φως στο τέλος του, δεν υπάρχει καθόλου φως και στους τοίχους αυτού του τούνελ υπάρχουν κάποια παράθυρα. Σε αυτά τα παράθυρα πότε-πότε εμφανίζεται η Μαρία. Συζητάνε, μιλάνε, την βλέπει, αλληλεπιδρά μαζί του, χωρίς πραγματικά να καταλάβει πώς είναι να ζεις σε αυτό το τούνελ και μετά συνεχίζει το δρόμο του μέχρι το επόμενο παράθυρο. Μερικές φορές σε αυτό το παράθυρο ξαναεμφανίζεται η Μαρία, ενώ σε άλλες τη βλέπει από μακριά να χορεύει και να κάνει όλα τα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι που δεν ζουν σε τούνελ. Το τούνελ λοιπόν είναι στην ουσία η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του Χουάν Παύλου. Και όλο το βιβλίο είναι ο τρόπος με τον οποίο η αίσθηση αυτή της απομόνωσης τον οδήγησε σε αυτή την πράξη, στην πράξη της δολοφονίας. Όλο αυτό οδηγεί στην υπαρξιακή κρίση του κεντρικού μας χαρακτήρα. Και είναι και κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι πολύ βασικό στο ότι όντως το πρόβλημα του χαρακτήρα είναι η έλλειψη της κατανόησης των πραγμάτων γύρω του. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ο πίνακας τον οποίον η γυναίκα, αυτή η Μαρία, κοιτάζει και πραγματικά καταλαβαίνει, λέγεται μητρότητα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει το ότι ο κεντρικός μας χαρακτήρας δεν μπορεί να καταλάβει την έννοια της μητρότητας και γενικά την έννοια της γυναίκας, τι θα πει η γυναίκα. Και νομίζω ότι η στάση αυτή της Μαρίας απέναντι στον πίνακα δηλώνει ότι ούτε και αυτή μπορεί στην ουσία να καταλάβει τι πραγματικά είναι αυτό. Γιατί δεν είναι μία γυναίκα τυπική. Ναι, πιστεύω ότι όλο αυτό δείχνει ότι η γυναίκα αυτή, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει τον κόσμο, μπορεί να καταλάβει τη θέση του χαρακτήρα μας, ο οποίος επίσης δεν μπορεί να καταλάβει τον κόσμο. Επίσης νομίζω ότι κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε την εποχή στην οποία γράφτηκε το βιβλίο. Το βιβλίο γράφτηκε στην Αργεντινή κατά την περίοδο της δικτατορίας του Περόν. Ξέρουμε τον Περόν από την Εβίτα Περόν, Μαντόνα. Να έχουμε και λίγη υποψία. Νομίζω ότι το όλο κλίμα του βιβλίου και όλο αυτό το σκοτάδι του τούνελ στο οποίο βρισκόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε το κόσμο γύρω μας αντικατοπτρίζει λίγο την αίσθηση του ότι η πολιτική μας ζωή δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Γιατί ο Σάββατο εκτός από συγγραφέας ήταν και πολιτικός, είχε ασχοληθεί πολύ με την πολιτική και το βιβλίο αυτό είχε λογοκριθεί από τις αρχές του Περόν, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχω βρει πουθενά τη λογοκριμένη εκδοχή του για να το συγκρίνω, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι γενικά ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στο ελληνικό κοινό, από όσο ξέρω. Δεν είναι τόσο γνωστό όσο ο Καμί, όσο το ο ξένος του Καμί. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το διαβάσετε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ.